Του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 1044 και θα διαβάσουμε από το γάμα κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 12 εδάφιο, σελίδα 1044. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι. Σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες τις αλλήλους, αν τις έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπη, τους είναι ο σύνδεσμος τελειότητος. Και ρήν του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, στην οποία και προσεκλήθητε, εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως, με τα πάση σοφίας διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Εγχάριτοι ψάλλοντες, εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον, και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άντρες σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, και μην είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες, μη ερεθίζει τα τέκνα σας, για να μη μικροψυχώσει. Οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθραπάρασκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών. Και πάντοτε αν πράτετε εκ ψυχής, εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Όστις όμως αδικοί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Οι Κύριοι αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, ο εξεύρωσδες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν της ουρανής. Αμήν. Συνεχίζοντας, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Απόστολος Παύλος τις προτροπές του για την και τις οδηγίες του Πνεύματος του Αγίου για την πορεία μας μέσα στον αγιασμό και την καθαρότητα που θέλει ο Θεός, τελειώνοντας θα έλεγα αυτές τις προτροπές, μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού πώς να ενδυθούμε τα απαραίτητα για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Το ζητούμενο μέσα στη χριστιανική μας ζωή είναι να απολαμβάνει ο χριστιανός την εύνοια του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός να ευαρεστείται εις αυτόν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Βεβαίως, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Βεβαίως, ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο. Βεβαίως, ο Θεός οδηγεί και διοικεί τον άνθρωπο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος μας λέει σήμερα, ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει σήμερα δηλαδή, έναν ιδιαίτερο τρόπο πορείας του χριστιανού, ώστε ο χριστιανός να απολαμβάνει την ιδιαίτερη εύνοια και ευλογία του Θεού. Δηλαδή, πώς να είναι συνεχόμενα ενδεδειμένος, ντυμένος πάντοτε, αλλά πώς, σαν εκλεκτός του Θεού και αγαπημένος του Θεού. Αυτή είναι η πρόταση και η συμβουλή και η προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Θέλετε στους Κολοσσαείς τότε, σε εμάς σήμερα. Και επί προσωπικού επίπεδου, θέλεις για το Θεό να είσαι εκλεκτός, όχι μόνο να σε έχει εκλέξει ο Θεός, αλλά να είσαι και κάτι το ιδιαίτερο στα μάτια του Θεού και ιδιαίτερα αγαπημένος. Εγώ πολύ το θέλω, τι να σας πω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σοβαρό.
Να είσαι δηλαδή στα μάτια του Θεού κάτι το ιδιαιτέρως διαφορετικό από όλους τους άλλους χριστιανούς, όπου ο Θεός να αποκαλύπτει όχι μόνο την εκλογή του την ιδιαίτερη, σε εξέλεξε, σε πρόσθεσε, αλλά και σε εκλέγει ως ιδιαιτέρως αγαπημένο στη συνέχεια μέσα στην Εκκλησία του. Για να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι πάντοτε ενδεδειμένος πέντε πράγματα. Πάντοτε ενδεδειμένος. Πρώτον, σπλάχνα εκτιρμών. Να είσαι σπλαχνικός. Να σπλαχνίζεσαι και να εκτίρεις. Να λυπάσαι, να συμπάσχεις. Είναι κάτι παραπάνω από την αγάπη, τα σπλάχνα των εκτιρμών. Όχι να αγαπάς μόνο, γιατί η εντολή του Κυρίου μας ποια είναι. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Τώρα μιλάει για μια αγάπη ιδιαίτερη. Να σπλαχνίζεσαι, και μάλιστα δεν λέει να έχετε σπλάχνα, να έχετε σπλάχνα εκτιρμών. Να σπλαχνίζεστε με ιδιαίτερο τρόπο τον αδελφό σας. Να είσαι ντυμένος δηλαδή με σπλάχνα εκτιρμών. Πρώτον. Δεύτερον, με Χριστότητα, να είσαι χρήσιμος. Να είσαι χρήσιμος στον Θεό, στην Εκκλησία, στην οικογένειά σου, στα αδέλφια σου. Τι θα πει χρήσιμος? Όπου και όποια ανάγκη υπάρχει, εσύ να πηγαίνεις και να την καλύπτεις. Να κλαις με τα κλαιόντων, γιατί χρειάζεται παρηγοριά. Να χαίρεσαι με τα χαιρόντων, γιατί χρειάζεται ευγνωμοσύνη στο Θεό. Αλλά και σε κάθε αδυναμία να συμβοηθείς. Το δεύτερο είναι αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ντύσιμο για το παιδί του Θεού, για το δούλο του Θεού, για τον άνθρωπο του Θεού. Τρίτον, ενδεδειμένος ταπεινοφροσύνη. Και τι λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας τούτο? Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη ο ένας τον άλλον. Δεν είναι μόνο να έχεις πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου, αλλά τώρα να είσαι ενδεδειμένος με την ταπεινοφροσύνη του Θεού. Όχι ταπεινός, ενδεδειμένος με την ταπεινοφροσύνη, ώστε πάντοτε να υποτάσσεσαι στον αδελφό σου. Τι σημαίνει πάντοτε υποτάσσομαι στον αδελφό μου? Σημαίνει τον αδελφό σου τον θεωρείς Κύριό σου. Τον θεωρείς φίλο σου, αλλά το σημαντικότερο από όλα θεωρείς ότι πίσω από τον αδελφό σου κρύβεται ο Ιησούς Χριστός. Το επόμενο, πραότητα, τέταρτον. Μάθετε απ' εμού, είπε ο Χριστός, ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Πραότητα τι σημαίνει? Δεν αγανακτείς ποτέ, δεν θυμώνεις ποτέ, δεν αγριεύεις ποτέ. Ταπεινοφροσύνη τι σημαίνει? Δεν αυτοπροβάλλεσαι. Πραότητα τι σημαίνει? Είσαι πρόβατο. Πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Δεν κάνεις τη φωνή σου να ακούγεται στις πλατείες. Δεν μιλάς δυνατά. Και αν μιλάς δυνατά, μιλάς μόνο για να δοξάζεις το Θεό. Όχι για να διαφωνείς. Και το τελευταίο, μακροθυμία, συγχωρητικότητα. Συγχωρητικός άνθρωπος πάντοτε. Μακροθυμία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της έννοιας της φιλαδελφίας και της αγάπης. Μακροθυμώ πάντοτε. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές στη ζωή μας θα έρθουν άνθρωποι που θα μας κακοκαρδίσουν, θα μας θλίψουν, θα μας καταθλίψουν, θα μας κατηγορήσουν αδίκως, θα μας διαβάλουν. Άνθρωποι έξω και μέσα από την Εκκλησία. Τι θα πει ενδεδειμένος μακροθυμία? Το βασικό μας παράδειγμα
ο τύπος για το χριστιανό είναι ο Χριστός. Φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Τον κατεδίκασαν σε θάνατο, τον σταύρωσαν. Και είπε κάτι που μακάριος είναι ο άνθρωπος που το έχει ζωγραφίσει ο Θεός αυτό που είπε ο Χριστός στην καρδιά μας, στην καρδιά του. «Πάτερ, άφες αυτούς, ούγαρ είδασι τι ποιούσι». Συγχώρεσε τους, δεν ξέρουν τι κάνουνε. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Πάντοτε μακροθυμούσε. Ο Θεός να το γράψει, να το ζωγραφίσει μέσα στην καρδιά μας αυτό το πνεύμα. Γιατί όταν θα συμβούν παράξενα στη ζωή σου, από ανθρώπους που δεν περιμένεις ή και από ανθρώπους που περιμένεις, η ανταπόκριση της καρδιάς είναι θυμός. Παράπονο, αγριάδα, απομάκρυνση, αποξένωση, απομόνωση. Ενώ το πνεύμα του Χριστού τι λέει? Συγχώρεσέ τους, Κύριε. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό, συγχωρέστε που θα το πω έτσι, αλλά θέλω και πιστεύω ότι είναι το σλόγγαν το δικό μου. Αυτό αρέσει στο Θεό. Είναι το παράδειγμα του Χριστού, είναι η έκφραση του Πνεύματος του Χριστού. Και όποιος λέει η Γραφή δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Άρα λοιπόν 5 πράγματα απαιτεί, παρακαλάει, ό,τι θέλετε πέστε. Εγώ τα παίρνω σαν εντολή. Εσείς μπορείτε να πάτε όπως θέλετε. Καθένας το Λόγο του Θεού τον αντιμετωπίζει όπως θέλει. 5 πράγματα είναι αυτά, στα οποία αν είσαι ενδεδειμένος, τότε στα μάτια του Θεού είσαι και εκλεκτός και ιδιαιτέρως αγαπημένος. Και το ξαναλέω, στα μάτια του Πατέρα Θεού. Ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν είναι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ που είναι. Εδώ μιλάμε όμως τώρα για μία ιδιαίτερη αγάπη του Πατέρα Θεού στον κάθε άνθρωπο που είναι ενδεδειμένος αυτά τα 5 χαρακτηριστικά. Σπλάχνα ικτυρμών. Σπλαχνικός άνθρωπος. Με καρδιά συντετριμένη, σπλαχνίζεται πάντοτε σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Δεύτερον, χρήσιμος άνθρωπος. Χρήσιμος σε κάθε έναν που είναι πλησίον του, που είναι αδελφός του, που είναι εχθρός του. Να είσαι χρήσιμος προς πάσαν κατεύθυνση. Χρήσιμος στον εχθρό σου, σε αυτόν που σε βρίζει, σε αυτόν που σε κακοποιεί. Τρίτον, ενδεδειμένος ταπεινοφροσύνη, που σημαίνει υπακοή και υποταγή. Ενδύθεται την ταπεινοφροσύνη πώς? Υποτασσόμενη αλλήλους. Τέταρτον, πράος. Δηλαδή δύο πράγματα λέει ο Χριστός. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, πραότητα και ταπεινοφροσύνη, και τότε θα έχετε ανάπαυση στην ψυχή σας. Αυτά τα δύο φέρνουν ανάπαυση στην ψυχή του ανθρώπου. Και τελευταία, μακροθυμία. Μακροθυμία που σημαίνει απεριόριστη συγχωρητικότητα πάντοτε, παντού, κατά πάντα και για τα πάντα. Απεριόριστη μακροθυμία. Αλλά αυτά τα 5 που θέλει ο Θεός να είμαι θα, με αυτά τα 5 ενδεδειμένοι ώστε στα μάτια του να είμαστε και εκλεκτοί, κάτι το σπάνιο, και ιδιαιτέρως αγαπημένοι, κάτι ακόμη πιο σπάνιο. Πώς θα τα καταφέρω να είμαι ενδεδειμένος? Και μας δίνει τη συνταγή τώρα. Θέλεις να είσαι ενδεδειμένος, αυτά τα 5 που σου εξασφαλίζουν την ιδιαίτερη
εύνοια του Πατέρα Θεού σαν εκλεκτός και σαν ιδιαιτέρως αγαπημένος. Πρώτον, πώς υποφέροντες αλλήλους. Και μάλιστα το κείμενο λέει ανεχόμενοι αλλήλους, πιο σωστά. Να ανέχεσαι όλους. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος να προσδέχεστε αλλήλους όπως ο Θεός σας προσδέχτηκε. Ανέχομαι. Τι θα πει ανέχομαι? Αντέχω, υπομένω, περιμένω, συνεχίζω. Ανέχομαι όλους. Όλους. Όλους τους αδελφούς μου. Δεν είναι εύκολο. Αλλού λέει υποφέρετες αλλήλους εν αγάπη. Ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη. Σίγουρα θα έχουν φτάσει στιγμές στη ζωή σας, στη ζωή μου, που έχω πει δεν τον αντέχω αυτόν, είναι πια, τέλος πάντων. Και ο Θεός λέει, εάν έχεις αυτό το πνεύμα, δεν είσαι ενδεδειμένος. Άρα δεν είσαι εκλεκτός μου, ούτε ιδιαίτερος αγαπημένος μου. Υποφέροντες αλλήλους, ανεχόμενοι αλλήλους πάντοτε. Κατά πάντα. Δεύτερο χαρακτηριστικό της συνταγής για να είσαι ενδεδειμένος σε αυτά τα πέντε ώστε να είσαι εκλεκτός και αγαπημένος του Πατέρα Θεού. Συγχωρούντες εις αλλήλους. Και το κείμενο λέει χαριζόμενος εις αλλήλους. Χάρισε αδερφέ μου. Τι θα πει χαρίζω? Το χαρίζω. Θυμάστε τον δούλο που δεν χάριζε τα 100 δινάρια, τη συνέπειά του, βασανιστές. Ο Θεός λέει όχι, όχι, χάριζε, σου χρωστάει, χάριζε. Και μάλιστα τη λέξη, υποφέροντες πάντοτε συνεχόμενα, συγχωρούντες πάντοτε συνεχόμενα. Όχι σε συγχώρεσα μια φορά, δύο φορές, τρεις, μέχρι 7. Τι 7, εβδομικοντάκης 7. Μα δεν βάλει μυαλό αυτός. Δεν είναι δική σου δουλειά να βάλει αυτός μυαλό. Δική σου δουλειά είναι να τον υποφέρεις και να τον συγχωρείς. Δηλαδή να τον ανέχεσαι και να του χαρίζεσαι πάντοτε. Αδερφοί, είναι ένα κουστούμι αυτό, έτσι. Ένα κουστί μου ιδιαίτερας ευλογίας, ένα ιδιαίτερο ένδυμα, που αν δεν είσαι από αυτούς που ανέχονται συνεχόμενα όλους και δεν είσαι από αυτούς που συγχωρούν, που χαρίζονται σε όλους, δεν το έχεις. Και μην πεις τον συγχώρεσα μια, δυο, τρεις, τέσσερις, δεν πάει άλλο. Πάντοτε. Τρίτο χαρακτηριστικό. Και αν έχει κάποιος παράπονο κατάτινος, τι θα πει παράπονο? Το κείμενο λέει μομφή. Εάν πραγματικά κάποιος έκαμε κάτι σοβαρό σε σένα και έχεις μομφή, έχεις παράπονο, έχεις πίκρα, χάριζε το και σε αυτόν. Δηλαδή και όταν έχεις απόλυτο δίκιο και ο άλλος απόλυτο άδικο, ώστε να έχεις μομφή εναντίον του, να σε πλήγωσε, να σε έκλεψε, να σε αδίκησε, χάριζε το. Κύριε Θεέ μου, δεν είναι απλό να είσαι ενδεδειμένος ως εκλεκτός του Θεού και ιδιαιτέρως αγαπημένος του Θεού τα πέντε αυτά χαρακτηριστικά. Γιατί αυτά για να ντυθείς πρέπει να περπατήσεις ακριβώς στις προτροπές του Λόγου του Θεού. Είπαμε πρώτον ανεχόμενος, δεύτερον χαρίζοντας, τρίτον και απόλυτο δίκιο να έχεις και απόλυτο άδικο να έχει ο άλλος, πάλι του χαρίζεσαι. Μιλάμε για τελειότητα τώρα, έτσι.
Μιλάμε για ιδιαίτερη, για ιδιαίτερο χριστιανό και για ιδιαίτερη σχέση του χριστιανού με τον Πατέρα Θεό. Και εξηγεί, θα χαρίζεσαι όπως ο Χριστός χάρισε σε εσάς, ούτω και εσείς. Όπως ο Χριστός συνεχώρεσε, σας χάρισε τα πάντα. Μας τα χάρισε τα πάντα. Μύρια τάλαντα. Με τον ίδιο τρόπο που στα χάρισε ο Χριστός τα μύρια τάλαντα, με τον ίδιο τρόπο χάριζε τα 100 σε αυτόνε, τα 30 σε αυτόνε, τα 50 σε παντού χάριζε. Μόλις σου την καρδιά όμως. Χάριζε. Θεός να μας βοηθήσει. Και πάνω από όλα αυτά, δίσου την αγάπη του Θεού, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, καθώς η αγάπη του Χριστού μας εισφυγεί, η αγάπη όμως του Θεού μας συνδέει εις τελειότητα. Δηλαδή όταν αγαπάς τον άλλον, τότε και εσύ γίνεσαι τέλειος και τον άλλον τελειοποιείς και με τον άλλον ενώνεσαι. Να το καταλάβουμε αυτό πως το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Κάποτε ένας νομικός τον ρώτησε, ποιος τον απλησίων, και ο Κύριος μας είπε την περίφημη ιστορία του Σαμαρίτη. Σκεφτείτε τώρα, τον τραυματισμένο, ο οποίος θα έλεγε ο Λεβίτης και ο ιερέας ίσως καλά να πάθει αφού έφυγε και πήγαινε στην αμαρτία, στην Ιεριχώ, και τον άλλον, το Σαμαρίτη, που δεν συμφωνούσαν κιόλας, τι έκανε. Ποιος έγινε, λέει, πλησίον στον εμπεσόντα, ο ιερεύς, όχι. Ο Λεβίτης, όχι. Ποιος έγινε πλησίον, ο Σαμαρίτης. Ο αιρετικός, συγχώρεσέ με, Κύριέ μου. Και πώς έγινε πλησίον. Τον σπλαχνίστηκε. Και τα σπλάχνα του είχαν συνέπειες. Κατέβηκε. Πήρε το κρασάκι που είχε και το πλύνε για να φύγουν τα μικρόβια. Πήρε το λάδι και το έβαλε για να μαλακώσει η πληγή του. Και μετά τον άφησε εκεί. Όχι, δεν τον εγκατέλειψε. Τον πήρε, τον φόρτωσε στο γαϊδούρι του. Και πού τον πήγε. Τον πήγε στο πανδοχείο, πρέπει κάπου να τον αφήσει. Πού τον πήγε, στην εκκλησία. Και αφού τον πήγε, όλη τη νύχτα έκατσε μαζί του και τον φρόντιζε, γιατί ο πανδοχέας κοιμότανε. Και όταν ξύπνησε ο πανδοχέας, του λέει πάρτονε, όχι. Του λέει τώρα φύλαξε τον εσύ και πάρε και 2 δινάρια. Και μετά έφυγε, όχι, θα ξανάρθω να τον δω. Και αν έχεις ξοδέψει παραπάνω θα σου δώσω τη διαφορά. Όταν ξαναπήγε να τον δει, αυτός ο τραυματισμένος, δικαίως, ποιον άνθρωπο θα αγάπαγε, λέτε, πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Μένα, μην μου πείτε τον ιερέα, μην μου πείτε τον Λεβίτη, αυτόν που έγινε πλησίον του. Αυτόν που ήλθε και τον φρόντισε. Δηλαδή όταν αγαπάς και φροντίζεις, δεν είναι μόνο ότι ευλογείς εσύ, αλλά βοηθάς και τον άλλον να ευλογηθεί, γιατί αυξάνεται η αγάπη του για σένα και για το Θεό. Και αυτοί οι δύο συνδέθηκαν με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι αγάπη. Θα χώρισαν ποτέ αυτοί, ποτέ. Σε κάθε του προσευχή, ο τραυματισμένος για ποιο θα προσευχότανε, το Σαμαρίτη. Και όταν έκανε συμπόσιο ή έκανε οτιδήποτε, ποιον θα φώναζε πρώτον, το Σαμαρίτη. Και ο Σαμαρίτης, βλέποντας την αγάπη του, τι θα έκανε. Και αυτός θα τον αγάπαγε πιο πολύ. Θα βλέπε την ευγνωμοσύνη του Σαμαρίτη. Πώς ντύνομαι.
ενδεδειμένη με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Πώς θα ντυθώ? Η αγάπη έχει θυσία, έχει κόπο, έχει καρποφορία, έχει αποτέλεσμα. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, έχει ευλογία, όχι μόνο για σένα, αλλά και για αυτόν που αγαπάς. Δηλαδή, αγαπάμε κάποιους, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τον αδερφό μας. Πώς, τι πρέπει να κάνω, όχι για να με ευλογήσει εμένα ο Θεός, για να ευλογήσει τον άλλον που αγαπάω πιο πολύ. Μη μου πείτε ότι δεν θέλετε τα παιδιά σας να τα ευλογεί πιο πολύ ο Θεός από εσάς. Πώς θα φροντίσεις, τι πρέπει να κάνεις για να πραγματικά ο Θεός ευλογεί τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, αυτούς που αγαπάς πιο πολύ από σένα. Με το να τους αναγκάζεις να σ' αγαπάνε. Το πω αλλιώς, να τους βοηθάς να σ' αγαπάνε. Και πώς θα σ' αγαπάνε? Όταν γίνεσαι θυσία για αυτούς. Όταν θυσιάζεσαι για αυτούς. Πώς κέρδισε ο Χριστός την αγάπη μας? Γιατί θυσιάστηκε για μας. Πώς κέρδισε ο Θεός και κερδίζει ο Θεός την αγάπη μας? Γιατί θυσίασε τον Υιό Του το μονογενή. Με αποτέλεσμα να είμαστε ευλογημένοι σήμερα. Γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για μας. Να είμαστε ευλογημένοι σήμερα. Γιατί ο Πατέρας θυσίασε τον Υιό Του το μονογενή για μας. Για να είναι ευλογημένο το παιδί σου, μη λες κάνε ό,τι θέλεις, μεγάλωσες τώρα. Η μάνα σε όλη της τη ζωή, όσο και να ζει, είναι μάνα. Πρέπει να είναι μάνα. Ποτέ δεν λέει, τώρα έφτασε 18, 20, 25, σταμάτησα να είμαι μάνα. Ο πατέρας πάντοτε είναι πατέρας. Και θα δούμε παρακάτω πώς και ποια είναι η οδηγία του να είσαι πατέρας, να είσαι μάνα, να είσαι παιδί. Το παιδί πρέπει να είναι πάντα παιδί. Γιατί? Για να απολαμβάνει και ο ίδιος και ο άλλος την απόλυτη ευλογία του Θεού. Και πώς θα την απολαμβάνει? Δια της αγάπης. Και τώρα πάμε στα πνευματικά, όχι ακόμη, συγγνώμη. Και η ειρήνη του Θεού σαν αποτέλεσμα, ύστερα από όλα αυτά, θα βασιλεύει, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει θα επιβραβεύει, και η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει στις καρδιές σας, καθώς προσεκλείθε σε ένα σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Άμα τα κάνετε όλα αυτά όπως τα είπαμε, δηλαδή υποφέροντες, συγχωρούντες, κάθε παράπονο, συγχώρεσε και χάρισε τα πάντα, πάντοτε, κατά πάντα και ντύσου με θυσία, με κόπο, με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη για να δώσει την ευκαιρία στον άλλον να σ' αγαπήσει και σένα και εσύ να τον αγαπάς και όσο πιο πολύ αγαπάει ο ένας τόσο πιο πολύ θα αγαπάει και ο άλλος και όσο πιο πολύ αγαπάει ο άλλος τόσο θα αυξάνεται η αγάπη. Τότε η ειρήνη του Θεού θα βασιλεύει στην καρδιά σου. Η ειρήνη του Θεού θα είναι το βραβείο του Θεού. Πώς θα σε επιβραβεύσει ο Θεός γι' αυτό το τρόπο της χριστιανικής σου ζωής? Με το να σου στέλνει την ειρήνη Του, να βασιλεύει στην καρδιά σου. Πάει ταραχή, πάει ο φόβος, πάει η αγωνία, πάει η ανησυχία, πάβουν οι μέρημνες. Θα σε επιβραβεύει ο Θεός δίδοντας και πλημμυρίζοντας την καρδιά σου με τη δική Του την ειρήνη, που είναι το τέλειο φάρμακο, καθώς φυλάει η ειρήνη του Θεού την καρδιά μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού. Και πλέον η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που μας αγιάζει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη και την ικανότητα να πράττουμε
το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Και αυτό κατά χάρη. Η ειρήνη του Θεού τα κάνει όλα αυτά. Που είναι το βραβείο που ο Πατέρας Θεός χαρίζει σε αυτούς που είναι ενδεδειμένοι ως εκλεκτοί του Θεού και αγαπημένοι του Θεού όλα όσα ο Θεός λέει. Και τότε μπαίνουμε στα πνευματικά. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως. Μπορώ να το κάνω? Πώς θα κάνω να κατοικεί ο Λόγος του Θεού μέσα μου πλουσίως? Πώς? Πρέστε μου τον τρόπο. Πρέστε μου τον τρόπο, μια συνταγή, ώστε ο Λόγος του Θεού, ξέρεις, θα πει να κατοικεί πλουσίως μέσα σου. Ποιος είναι ο Λόγος του Θεού? Η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού να κατοικεί μέσα σου πλουσίως. Πάντοτε. Όχι να έρχεται και να φεύγει. Να κατοικεί μέσα σου. Δηλαδή κάθε στιγμή ο Λόγος του Θεού να σου αποκαλύπτει. Ο Λόγος του Θεού να σε διδάσκει. Ο Λόγος του Θεού να σε οδηγεί. Κάθε δευτερόλεπτο τη ζωή σου ο Λόγος του Θεού να εξασφαλίζει τα πάντα στη ζωή σου. Και το αποτέλεσμα, με τα πάση σοφία θα διδάσκεις, και να το πω πιο σωστά, για να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλουσίως μέσα σου, πώς θα γίνει τούτο? Διδάσκοντες και νουθετούντες εαυτούς, λέει το κείμενο. Όταν λοιπόν διδάσκω και νουθετώ τον εαυτό μου και τους άλλους, εαυτούς, πώς? Με ψαλμούς, με ύμνους και οδάς πνευματικάς. Ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα μου και εγώ διδάσκομαι και διδάσκω με τρία πράγματα. Με ψαλμούς, που είναι ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού. Ψάλλω σημαίνει από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ψέλνω με θεόπνευστους ψαλμούς, πρώτον, δεύτερον. Με ύμνους, με χριστιανική μελωδία. Και τρίτον, με οδάς πνευματικάς. Με οδάς εμπνευσμένους από το Πνεύμα το Άγιο. Τρία πράγματα. Ψέλνω θεόπνευστα λόγια, υμνώ με ανθρώπινη έπνευση το Θεό και άδω δια Πνεύματος Αγίου δοξολογών το Θεό. Αυτά τα τρία διδάσκω και νουθετώ τον εαυτό μου. Πότε? Όταν ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός μου. Ή έτσι, καθώς διδάσκω και νουθετώ, κατοικεί ο Λόγος του Θεού εντός μου. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αντίστοιχο, λέει ο Λόγος του Θεού. Μη μεθύσκετε με ίνων στον οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ας κατοικεί πλουσίως μέσα σας το Πνεύμα το Άγιο. Λαλούντες μεταξύ σας. Πώς? Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς, με θεόπνευστη ψαλμωδία, με ύμνους, με έπνευση ανθρώπινη δοξολογίας προς το Θεό και με οδάς πνευματικάς, με έπνευση Πνεύματος Αγίου, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό. Άρα λοιπόν με δύο χαρακτηριστικούς τρόπους μπορείς να διδάσκεσαι και να διδάσκεις τον εαυτό σου και τους άλλους, καθώς κατοικεί πλουσίως μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο πρώτον και καθώς κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού μέσα σου δεύτερον. Σκεφτείτε, αδερφοί, ποιος είναι ο εκλεκτός του Θεού και ο αγαπημένος του Θεού.
ένας άνθρωπος που είναι πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου και πλήρης από το Λόγο του Θεού. Και αυτό δεν γίνεται με δική μας προσπάθεια. Γίνεται με δική μας υπακοή στο Λόγο του. Και επειδή δεν μπορούμε και να υπακούμε κατά πάντα, γίνεται κατά χάρη με δική μας προσευχή και εξήτηση, για να είμεθα τέλειοι, εκλεκτοί ενώπιον του Θεού και αγαπημένοι ενώπιον του Θεού. Δηλαδή, πάρε και διάβασε το Λόγο του Θεού ένα-ένα και άρχισε να του λες, Κύριε, και αυτό θέλω. Βοήθησέ με και αυτό. Όλα αυτά τα θέλω. Όλα αυτά θέλω να τα ζω. Μου τα διδάσκεις, όχι για να τα κηρύττω. Καλό είναι και αυτό. Μου τα διδάσκεις, όχι για να τα μάθω. Καλό είναι και αυτό. Μου τα διδάσκεις για να τα ζητήσω και να μου το χαρίσεις. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Δεν μας τα λέει για να τα ακούσουμε. Δεν μας τα λέει για να τα λέμε. Δεν μας τα λέει για να τα μάθουμε. Μας τα λέει για να τα ζητάμε και να μας τα χαρίζει και να απολαμβάνουμε. Και να απολαμβάνουμε αυτή την ιδιαίτερη σχέση εκλεκτός εγώ, εκλεκτός του Θεού και αγαπημένος του Θεού. Εγώ, εσύ, αν του τα ζητήσεις. Και σήμερα τα ζητάμε. Και με τη χάρη του Χριστού, συγχωρέστε μου που θα το πω αυτό, σας προτρέπω αυτό να το διαβάζουμε συχνά. Και να σας πω και κάτι άλλο. 2 φορές, 100 φορές, συγχωρέστε με, να τα ακούσουμε πολλές φορές. Και να το διαβάζεις και να τα ακούς, ώστε ο Θεός όλο και περισσότερο να στο αποκαλύπτει, για να το ζητάς με ζήλο, ώστε ο Θεός να στο χαρίσει. Και στο 17 εδάφιο, που είναι το τελευταίο, το 7ο χαρακτηριστικό του πώς ντύνεσαι με αυτά τα 5 ευλογημένα στοιχεία του εκλεκτού του Θεού και του αγαπημένου του Θεού. Και παν ό,τι αν πράτεται, εν λόγω ή εν έργο, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, πώς, ευχαριστούντες δια του Ιησού Χριστού το Θεό και Πατέρα σας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί δια του Ιησού Χριστού, δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μου δείχνεις τον δρόμο, τον τέλειο της απόλυτης ευλογίας του εκλεκτού του Θεού και του αγαπημένου του Θεού. Ποιος θα στα διδάξει αυτά, αδερφέ, μόνο ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα στα φανερώσει αυτά, μόνο ο Λόγος του Θεού. Ποιος θα στα δείξει αυτά, μόνο ο Λόγος του Θεού. Και ποιος είναι ο Λόγος του Θεού, Ιησούς Χριστός. Δια του Ιησού Χριστού, δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό μην πάβεις να ευχαριστείς και να ευγνωμονείς τον Πατέρα Θεό για τον Ιησού Χριστό, που είναι ο δάσκαλός σου, ο καθηγητής σου, ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Μην το ξεχνάμε, αδερφοί, να είμαστε ευγνώμονες. Για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε συνεχόμενα ευγνώμονες στο Θεό, για τον Ιησού Χριστό που τον έστειλε στην προσωπική μας ζωή να μας σώσει, να μας ευλογήσει, να μας διδάξει, να μας καθοδηγήσει, να μας φανερώσει την αγάπη του Θεού Πατρός και άλλα πολλά πολλά πολλά, και εν τέλει να μας παραλάβει. Ευγνώμονες, αδερφοί. Δεν έχω κανένα άλλο λόγο να είμαι ευγνώμων στο Θεό μεγαλύτερο ή ίσο από τον Ιησού Χριστό. Με ευγνωμοσύνη τον ευχαριστώ. Θεέ μου, τι είναι αυτό που έκανες και μου στείλες στη ζωή τον Υιό Σου, τον Μονογενή, και μάλιστα τον θυσίασες. Τι είναι αυτό που έκανες. Ξέρεις ποιος είμαι και ξέρω ποιος είμαι. Τι είναι αυτό που έκαμε. Σας έχει δόξα το όνομά σου. Ευγνώμων είμαι.
Γιατί άλλο να ευγνωμονώ περισσότερο το Θεό από τη χάρη που έκανε να στείλει στην προσωπική μου τη ζωή τον Ιησού Χριστό, φίλο μου, σωτήρα μου, λυτρωτή μου, οικείο μου, συγγενή μου. Τι άλλο να ευχαριστήσω το Θεό? Τι, ότι μου έχει υγεία, δόξα το όνομά Του. Ότι τι θέλετε, ότι έχουμε δουλειά, ότι έχουμε παιδιά, ότι τι θέλετε. Είναι πεπερασμένα, αδερφοί, τον Ιησού Χριστόν από τότε που μας τον έστειλε. Τον έχουμε και θα τον έχουμε στους αιώνες των αιώνων. Και στους αιώνες των αιώνων θα συμβασιλεύουμε με τον Χριστό. Στους αιώνες των αιώνων θα είναι το αρνίον το εσφαγμένο και θα μου κάνει έτσι και θα βλέπω τα πληγωμένα χέρια Του. Και εκεί στον ουρανό θα λέω, αυτές τις πληγές για μένα τις υπέστη. Το ξαναδιαβάζω. Και πάνω ότι αν πράτεται εν λόγω και εν έργο εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται ευχαριστούντες δια του Ιησού Χριστού τον Θεό και Πατέρα σας. Και Πατέρα σου έγινε χάρη του Χριστού και Θεός σου είναι χάρη του Χριστού και πλησίον σου είναι χάρη του Χριστού. Τα πάντα στη ζωή μου είναι ο Χριστός. Σε Αυτόν κατοίκησε παν το πλήρωμα της θεότητος. Σε Αυτόν, όπως το λέει και στην αρχή της επιστολής που διαβάσαμε, λέει ο Λόγος του Θεού, και είστε πλήρης εν Αυτό. Μέσα σε Αυτόν δεν σου λείπει τίποτα. Ούτε διδασκαλία, ούτε αγάπη, ούτε οδηγία, ούτε τίποτα δεν σου λείπει. Γι' αυτό λέω μια φορά ακόμη, αδερφοί, εάν θέλεις κάτι να διαβάζεις συχνά, να διαβάζεις αυτή την τελειοποίηση. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι. Να είμαστε ενδεδειμένοι πάντοτε. Ενδεδειμένοι και να κατοικεί πλουσίως μέσα μας ο Λόγος του Θεού. Και να κατοικεί πλουσίως μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, ώστε δια Πνεύματος Αγίου να κατοικεί πλουσίως μέσα μας η αγάπη του Θεού Πατρός. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μέσα στο Χριστό είμαστε πλήρεις και δια του Ιησού Χριστού έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Δεν μας λείπει τίποτα. Να το διαβάζουμε. Όχι για να το μάθουμε, όχι για να το λέμε απόξω, όχι για να το κηρύττουμε, αλλά για να το ζητάμε να μας το χαρίζει ο Θεός. Αμήν.